Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα είναι μία από τις σημαντικές εξαρτήσεις και θα έλεγα ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά από μια ηλικία ξεκινάνε να δοκιμάζουν το τσιγάρο από μια ηλικία πολύ μικρή, γύρω στα 11 χρονών. Και με τη συμπεριφορά και της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος γίνονται παθητικοί καπνιστές περίπου το 50% των παιδιών. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να αξιοποιήσουμε το χαρτί της πρόληψης κατά του τσιγάρου μέσα από τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα. Το Κέντρο Πρόληψης έχει κάνει πολλές εκδηλώσεις και σεμινάρια κατά του καπνίσματος. Θα έλεγα για το 2005 έχουμε δύο σεμινάρια, το κάπνισμα μεροδοτικό, όχι εμείς, δύο σεμινάρια που έγιναν στην Τρίπολη και στο Άστρος και στο οποίο συμμετείχαν περίπου 30 εκπαιδευτικοί. Αύριο, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, γίνεται αυτή η εκδήλωση μπροστά στο Βαλιαροπούλιο, σε ένα διαμορφωμένο χώρο με τα κατάλληλα τραπέζια, που καλούμε όλους τους μαθητές του Δημοτικού σε ένα εργαστήριο για παιδιά Δημοτικού, όπου θα κατασκευαστεί η αντικαπνιστική αφίσα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα προσπαθήσουμε να περάσουμε ένα μήνυμα στα παιδιά κατά του καπνίσματος. Αν μου επιτρέψετε να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία, γιατί υπήρξα και εγώ καπνιστής, μία από τις αιτίες που αναγκάστηκα να σταματήσω το τσιγάρο ήταν η πίεση που δεχόμουν από το σπίτι μου και δύο από τα παιδιά. Τα παιδιά εκπαιδευμένα και μαθημένα μέσα από το σχολείο, κατά τους κινδύνους που δημιουργεί το κάπνισμα, μου μεταφέραν καθημερινά ένα μήνυμα. Εμείς θέλουμε τον παπά μας υγιή, θέλουμε τον παπά μας ζωντανό, δεν θέλουμε να τον πεθάνει το τσιγάρο. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε να πεθάνει την κοινωνία το τσιγάρο. Μέσα από αυτό το μήνυμα των παιδιών προσπαθούμε να περάσουμε και το μήνυμα κατά του καπνίσματος. Να σας πω δύο λόγια για το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη του καπνίσματος πέρα από τα νομοθετικά μέτρα που παίρνει η πολιτεία, όπως την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και την απαγόρευση της διαφήμισης καπνού, είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα προγράμματα πρόληψης στα παιδιά και τους εφήβους. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, η ηλικία έναρξης φαίνεται να τοποθετείται γύρω στα 11 έτη, δηλαδή σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε ξεκινάμε αρκετά νωρίτερα, γιατί το κάπνισμα αλλά και άλλες βλαπτικές συμπεριφορές για την υγεία μπορούν να προληφθούν όταν εφαρμοστούν στρατηγικές πρόληψης στο χώρο του σχολείου, στην οικογένεια και στην κοινότητα. Ο στόχος της πρόληψης είναι μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες, από μεθόδους αλληλεπίδρασης και ενεργητικής μάθησης, να εξοπλιστούν τα παιδιά με γνώσεις, τάσεις και δεξιότητες τέτοιες που θα τα βοηθήσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους, αλλά και την υγεία τους. Για το σκοπό αυτό, σαν κέντρο πρόληψης, εφαρμόζουμε το εκπαιδευτικό υλικό «Κάπνισμα, όχι εμείς». Είναι ένα καινούριο εκπαιδευτικό υλικό, για πρώτη φορά φέτος το πρώτο εφαρμόσαμε. Το έχουν δημιουργήσει 6 κέντρα πρόληψης της Βορείου Ελλάδας, ο ΚΑΝΑ, το ΕΚΤΕΠΝΗ ΒΙΨΗ και το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Απευθύνεται αυτό το υλικό, το συγκεκριμένο, σε μαθητές 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού Σχολείου, που είναι μια ηλικία καθοριστική για τη διαμόρφωση των στάσεων και των αντιλήψεων απέναντι στο κάπνισμα, που είναι τα παιδιά λίγο πριν την έναρξη της εφηβείας. Εκπαιδεύουμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος στις τάξεις τους. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και ευαισθητοποίηση γονέων και βέβαια συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας πολιτικής πρόληψης από τα σχολεία μέσα από τη συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και διδασκόντων, έτσι ώστε να πετύχουμε τελικά ένα σχολείο ελεύθερο καπνού. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πρόγραμμα αυτό που για το οποίο σας μιλάω έχει αξιολογηθεί και έχει φανεί η αποτελεσματικότητά του. Είναι εγκεκριμένο και από τον ΟΚΑΝΑ και από το Υπουργείο Παιδείας και είναι το πλέον κατάλληλο για την πρόληψη του καπνίσματος σε αυτές τις ηλικίες. Φάνηκε ότι μέσα από την αξιολόγηση ότι έχει καταφέρει να ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών να παίρνουν αποφάσεις, να αντιστέκονται στην πίεση της ομάδας
να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που υπάρχουν, τους κινδύνους που προέρχονται από το περιστασιακό κάπνισμα, γιατί τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν σκέφτονται, δεν πειράζει, ας πούμε, να καπνίσουν μία φορά και τι έγινε, και να ενισχύεται το κίνητρό τους να διατηρήσουν αυτή τη στάση και μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στο γυμνάσιο σε μια ηλικία που αδυνατίζει αυτή η αντικαπνιστική στάση που έχουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες του δημοτικού. Δηλαδή προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτά τα κίνητρα, ώστε να μην καπνίσουν και αργότερα πηγαίνοντας στο γυμνάσιο. Και επίσης συμβάλλει στη μείωση των παιδιών που το ξεκινούν το κάπνισμα. Δηλαδή τα αποτρέπει από το να δοκιμάσουν και να ξεκινήσουν το κάπνισμα σε αυτές τις ηλικίες. Σας είπε ο πρόεδρος τι κάναμε φέτος. Επίσης κάνουμε προγράμματα σε συνεργασία, κάναμε κάποια προγράμματα στα παιδιά σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη, αλλά και στα σχολεία όπου μας ζητούν, και στις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης πάμε εμείς οι ίδιοι και κάνουμε προγράμματα πρόληψης στα παιδιά, πέρα από αυτά που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, τα οποία έχουν και διάρκεια μεγάλη μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα είναι διαρκεί όλη τη σχολική χρονιά. Αυτά, να σας πω λίγο περισσότερα για την αυριανή εκδήλωση, που είναι ένα εργαστήριο που ονομάζεται «Δεν καπνίζω», απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού σχολείου, είναι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και το διοργανώνουμε μαζί με τους εθελοντές του κέντρου πρόληψης. Ποιοι μπορεί να συμμετάσχουν? Μπορούν να έρθουν παιδάκια δημοτικού, να τα φέρουν οι γονείς τους, μπορούν και αυτοί να παραμείνουν και να παρακολουθούν έτσι το εργαστήριο. Θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη ζωγραφική έτσι, και να γνωριστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν. Και τα παιδιά πολλές φορές μας ξαφνιάζουν για το πόσους λόγους και ιδέες έχουν στο να πείσουν τους ενήλικες να σταματήσουν το κάπνισμα. Αυτό θα κάνουμε. Θα βρούμε τρόπους, συνθήματα, τα οποία θα κουμπίσουμε πάνω στις αφίσες, τα παιδιά με τον δικό τους τρόπο, θα τα βρουν τα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε να πιστούν οι ενήλικες να σταματήσουν το κάπνισμα. Οι γονείς τους, ίσως κάποιοι συγγενείς τους ή οποιοδήποτε άλλος. Αντικαπνιστικές αφίσες. Θέλουμε έτσι να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδάκια. Θα είναι στο ανοιχτό χώρο, θα είναι μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο. 5.30. Είναι 6.30 ώρα το απόγευμα και όσο μας πάρει, περίπου ένα δίωρο, όπου θα ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας, μαζί με τα παιδιά, για να πούμε ένα δυνατό όχι στο κάπνισμα. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν τα παιδιά που θα μας παρουσιάσουν μετά τα έργα τους και αυτά που έχουν σκεφτεί για να μας πείσουν εμάς τους ενήλικες, όλους μας τους ενήλικες, να μην καπνίζουν.